Ο Γκονζάλες εδώ τη σέντρα, ο Γκέκα στην κεφαλιά. Εύκολη δουλειά για τον Σορεντίνο. Γκονζάλες. Ανεβαίνει ο Δάρλας από αριστερά. Πάει να κλείσει πάνω του Κατσουράνης. Είναι και ο Κόντις. Ο Δάρλας χαμηλά, μια σέντρα. Πέρασε η μπάλα, επικίνδυνα ο Σορεντίνο βγαίνει. Από το γύρισμα του Γκέκα ο Παπαδόπουλος δεν πρόλαβε. Ο Σάντος όρθιος. Κάνει παρατηρήσεις στον Τσάνκο. Τσάνκο που παίζει στην πλευρά του Τζιόλι. Offside, δεν υπάρχει φάση. Offside στο Λάκη. Εδώ η προηγούμενη φάση φαίνεται καθαρά ότι ο Λέξης είναι πίσω από τον τελευταίο αμυντικό του Παναθηναϊκού. Καλύπτεται δηλαδή. Κατσουράνης. Το Τσάνκο από αριστερά. Πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν κλείσει. Ο Τσάνκο πέρασε όμως από το Βίντρα και έχει χώρο να βγάλει τη σέντρα. Επικίνδυνη. Ο Λάκης παίρνει. Πρέπει να υπάρχει φάουλ με το χέρι. Τόσο ή άλλως είχε μπλοκάρει την μπάλα ο Γκαλίνοβιτς. Έχει δώσει φάουλ ο Καζναφέρης. Ξανά η προηγούμενη ενέργεια του Τσάνκο που απέφυγε το Βίντρα. Έβγαλε μια επικίνδυνη σέντρα εκεί. Το χέρι εδώ ο Λάκης. Γκονζάλες για τον Παπαδόπουλο. Γύρισε ο Παπαδόπουλος, έκανε και το σουτ στην γωνία που ήλεγχε πάντως ο Σορεντίνο. Μπάλα φύγει out. Από τις μονομαχίες κερδισμένος γίνεται ο Γκονζάλες. Ανοίγει στον Παπαδόπουλο. Τον Κόντι μπροστά του. Ο Παπαδόπουλος τη σέντρα προτίμησε. Πέρασε μπάλα από όλους. Ο Σορεντίνο έδιωξε κόρνερ. Στο 12. Και κασμένη εκεί ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και στον Κατσουράνη. Γνωρίζοντας ότι από εκεί ξεκινά το παιχνίδι. Και έτσι ο Αλεξόπουλος αναγκάζεται με μεγάλη μεταβίβαση να ψάξει να βρει τον Βενλίνσκι. Αυτό ήταν σε θέση offside. Το κορμί του πιο μπροστά από αυτό του τελευταίου αμυντικού Παναθηναϊκού. Μπαίνει η άμυνα του Παναθηναϊκού ξανά για το offside. Με το κομμαχαίρι είναι αυτές οι φάσεις. Ο Γκαλίνοβιτς σε ρόλο λίμπερο εκεί βγήκε. Έδιωξε, έχει μείνει και ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, ο Δάρλας, πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Αποκλείεται να έχει ένα πιο πρόβλημα ο Δάρλας. Γι' αυτό και ο Μαλετζάνι να έδωσε εντολή στον Σέριτς να σηκωθεί. Εδώ τον έχει τραβήξει το πόδι, το αριστερό. Πρώτη αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι. Φεύγει ο Δάρλας. Άτυχος ήταν. Ξεκίνησε στο ντέρμπι. Σε ένα δύσκολο ρόλο πάνω στο Λάκι. Αποχωρεί τώρα τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του ο Άντωνι Σέριτς. Που μας προτιμά την κοντινή πάσα στο Χαραλαμπίδη. Απέφυγε το Γεωργιά. Δεν πέρασε κατά τον Τζιόλι. Καθώς έκλεισαν εκεί δύο παίκτες τσακ. Έρχεται ο Γκονζάλες που είναι πολύ πιο επικίνδυνος όταν φεύγει από αριστερά και έρχεται δεξιά, διότι να μην τον ακολουθεί ο Έμερσον. Γι' αυτό και ο Σάντος έχει ζητήσει τον Τζάκο να βοηθάει. Εδώ καταπληκτικό πέρασμα του Χαραλαμπίδη. Η σέντρα κατά τον Παπαδόπουλο, η κεφαλιά, ο Σορεντίνο διώχνει. Λάκης. Παλιά κατά τον Βενλίνσκι, πέρασε μπαλά από τον Μόρις, γυρίζει ο Ουκρανός του σούτ πάνω στο σώμα του Κούμα. Σε προϋποθέσεις αντεπίθεσης ο Κούμας κλείνει πάνω του, ο Λάκης δεν έχει στηρίγματα. Ο Κούμας έβαλε την κόντρα, ήταν καθοριστική. Στη συνέχεια ο Λάκης έκανε φάουλ πάνω στον Μπίσκαν. Δύο φορές ο Κούμας, πρώτα σε σουτ του Βενγκλίνσκι και στη συνέχεια εδώ, κυρίως εδώ όμως, έχει κάνει δύο καθοριστικές επεμβάσεις. Για να δούμε δύο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Παπαδόπουλο τώρα, ανάμεσα σε δύο, πέφτει, ο Σορεντίνο μαζεύει. Βίντρα πέρασε. Γυρίζει, κόβει ο Αλεξόπουλος. Έρχεται ο Χαραλαμπίδης να γεμίσει. Out, η κεφαλιά του Γκέκα. Τσιόλης και ξανά Κούμας. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Ο Κούμας προσπαθεί να το καλύψει με μια μεταβίβαση. Είναι offside ο Παπαδόπουλος. Έκοψε και Κόντις. Σταμάτησε η επίθεση του Παναθηναϊκού. Είναι offside. Έτσι μου δείχνει εμένα. Ο Παπαδόπουλος προηγουμένως. Παπαδόπουλος. Χαμηλά ο Κόντις, όχι μακριά, ο Παπαδόπουλος ελέγχει πάλι. Γκονζάλες. Τον Περόπουλο στη δίπλα του. Καλό σου του Γκονζάλες, επέμβαση του Σορεντίνο σε κόρνερ. Έξυπνη ενέργεια από τον Αργεντίνο. Σουτ με φάλτσο όταν απελευθερώθηκε από την πίεση του Λιμπερόπουλου. Δύσκολη επέμβαση του Σορεντίνο. Αθηνακός που ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο περίπου όπως και το πρώτο με την διαφορά ότι είχε μεγάλη ευκαιρία. Εδώ αντεπίθεση από το λάθος του Μόρις. Παίρνει ο Βενλίνσκι ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τον πρόλαβε ο Κούμας. Το σουτ του Ουκρανού εύκολα ο Γκαλίνοβιτς. Για να ξαναδούμε τη φάση. Του έκλεψε ο Λάκης. Υπάρχει φάουλ σωστά. Αφήνει πλεονέκτημα όμως ο Καζναφέρης γιατί βγαίνει η φάση για γκολ από το Βενλίνσκι. Προλαβαίνει ο Κούμας που αλλοιώνει λίγο την πορεία του σουτ. Και εύκολα πια ο Γκαλίνοβιτς. Το 51 μπλοκάρι. Γκονζάλες.
Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Βίντρα που ανεβαίνει μαζί με τον Χαραλαμπίδη. Πέρασε ο Βίντρα. Ανοίγει τώρα στο Χαραλαμπίδη που έχει χώρο για τη σέντρα. Μπίσκαν την κεφαλιά. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Προηγείται στο 52. Άλλαξαν γρήγορα την μπάλα. Οι γηπεδούχοι από δεξιά με Βίντρα και Χαραλαμπίδη δημιούργησαν ρήγμα από εκείνη την πλευρά της ΑΕΚ, την αριστερή. Ήρθε ο Μπίσκαν σαν τρέιλερ μόνος του σχεδόν. Κέρδισε την κεφαλιά. Νίκησε το Σορεντίνο. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της ΑΕΚ. Στο 52. Ξανά η φάση. Εδώ η σέντρα προς τον Μπίσκαν. Δεν πήγε ο Τσιρίλο. Άργησε ο Αλεξόπουλος. Εκεί ο Κροάτης έπιασε την κεφαλιά όπως ήθελε. Νίκησε στη γωνία το βάθος. Στο βάθος της εστίας του Σορεντίνο η μπάλα. 1-0. Από το γκολ του Ιντόρ Μπίσκαν. Κόντις πήγε τελευταίο στην μονομαχία. Αλλά δεν μπόρεσε να συναγωνιστεί τον Κροάτη που είχε καλή θέση πια μέσα στην περιοχή. Μόρις κατέβηκε αρκετά μέτρα. Βρήκε τον Παπαδόπουλο. Αυτός απέφυγε τον Κατσουράνη και τον Έμερσον. Με τον Κόντι όμως τώρα μπροστά του. Στρίγμα τον Γκονζάλης. Άλλη μια σέντρα. Γκέκα που έμεινε μόνος. Μπάλα περνάει από όλους. Δεν μπορεί ο Τζιόλης να τη σπρώξει προς τα δίχτυα. Είναι κόρνερ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό με τον Γκονζάλης. Σέριτς. Συγκλίνει ξανά ο Αργεντίνος. Σέντρα για τον Γκέκα. Επικίνδυνη είναι. Κεφαλιά στα χέρια του Σορεντίνου. Τον Τσάνκο μπροστά του. Βούτρα είναι από δεξιά. Συγκλίνει. Γκονζάλης. Ξανά για τον Βίντρα. Ευκαιρία. Ο Σορεντίνο γλιτώνει την ΑΕΚ. Στο πλασέ του Βίντρα. Για να δούμε το φάουλ του Χαραλαμπίδη. Υπάρχει ψωμένη σημαία από τον βοηθό. Ο Κέκας έχει στείλει την μπάλα στα αλήθεια, αλλά πολύ ωραία εξηκώσει ο βοηθός. Δεν υπάρχει γκολ. Και απειλούνται νεύρα εκεί με Παπαδόπουλο και Σορεντίνο και Τσιρίλο. Απορεί ο Μαλεζάνη. Πρέπει να καλύπτει. Ποιος καλύπτει εδώ, πολλά κορμιά πάνε στην μπάλα. Είναι τον Γκέκα, ένα κοινός παίχτης της ΑΕΚ εκεί. Μπορεί και να καλύπτεται ο Γκέκας, είναι πάντως πάρα πολύ δύσκολη φάση. Λάκης. Κατσουράνης, ο Λιμπερόπουλος και τώρα ο Έμερσον. Βρήκε ένα χώρο ο Βραζιλιάνος. Ο Λιμπερόπουλος, ξανά ο Έμερσον, ο Γκαλίνοβιτς, ο Λάκης στο πλασέ. Η μπάλα φεύγει έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Που πάει χαμένη, διπλή ευκαιρία στο 64. Κίνδυνα στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ. Είδε βγήκε η μπάλα πριν τη βρει ο Χαραλαμπίδης, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Ξανά στο δοκάρι και έξω, στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Γκονζάλες, απέφυγε το μαρκάρισμα του Έμερσον και ανήκει στο Παπαδόπουλο. Έχει τον Κόντι μπροστά του. Ο Παπαδόπουλος συγκλίνει. Γκονζάλες απελευθερώνεται από τον Έμερσον, σηκώνει για τον Γκέκα. Αυτός γυρίζει με το σούτ στον Παπαδόπουλο. Χαραλαμπίδης φτιάχνει ένα χώρο για να κάνει το σούτ. Ο Γκέκας κρατάει την μπάλα στην περιοχή ψηλά. Στο 70 το σούτ από τον Γκέκα. Πάλι ο Έμερσον. Αποφεύγει το Σέριτς. Χαμηλά επικίνδυνα βγάζει την μπάλα. Ο Κατσουράνης στα σώματα. Ο Βίντρα η μπάλα πέρασε και είναι κόρνερ. Το εκτελεί ο Σέζαρ. Τσιρίλο δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Ο Αλεξόπουλος, ο Μπίσκαν, η μπάλα στον αέρα. Ο Καζαφέρης δίνει ευθυντικό φάουλ του Αλεξόπουλου πάνω στον Μπίσκαν. Γυρίζει ο Σέζαρ και αφήνει στον Κατσουράνη. Offside ο καπετάνος. Δεν ήταν ο καπετάνος. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο 90. Ξανά διακοπή από τον Καζαφέρη για κάποιες παρατηρήσεις μέσα στην περιοχή. Τελεί ο Χαραλαμπίδης. Ο Φάλτσο. Πέναλτι. Το μαρκάρισμα του Κόντι στο Γκούμα. Πάρα πολλές φορές μέσα στην περιοχή. Ο Καζαφέρης έκανε συστάσεις στους ποδοσφαιριστές για αυτά τα μαρκαρίσματα. Τώρα είδε το πιο βίαιο από αυτά του Κόντι πάνω στο Γκούμα. Τώρα που εκτελούσε το φάουλ ο Χαραλαμπίδης. Έδωσε το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Εδώ, ύστερα από το φάουλ του Χαραλαμπίδη. Κόντις είναι εδώ, τελευταίος κρατάει το Γκούμα.
Έδωσε πέναλτι ο Κασναφέρης. Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Με το πέναλτι του που είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Γκέκας. Έναντι στον Σορεντίνο. Εδώ το κοντράστ. Τελείω Γκέκας. Ο Σορεντίνο διώχνει. Ο Χαραλαμπίδης φυλά. Χάνεται η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Η μεγαλύτερη στο μάτς μετά τον γκολ. Από την επέμβαση του Σορεντίνο. Στο πέναλτι του Γκέκα. Τελείω Σέζαρ. Ο Μόρις έβγαλε. Ο Γκέκας τρέχει να προλάβει και προλαβαίνει να αποφύγει τον Γεωργία. Στη συνέχεια όμως έχει κλείσει ο Λάκης. Πολύ γρήγορα γυρίζει στον Σορεντίνο που θα διώξει. Από την πίεση του Λεοντίου. Με out. Κατσουράνης. Έγινε θρίλερ το ματιά. Σέζαρ. Έφυγε μες στην περιοχή, έβγαλε τη σέντρα. Η κεφαλιά πολύ κακή από τον Λιμπερόπουλο. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ούτε ίχνος πίεσης. Το βολέ του Γκαλίνοβιτς. Τέλος από τον Κασναφέρη. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια υπερπολίτιμη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Την κερδίζει 1-0 με τον γκολ του Μπίσκαν στο 53.